Χώρα εν καμίνο μέρος δεύτερο, Νίκος Τιδέος από το ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Σταμάτης από τη Νέα Δημοκρατία, Κώστας Μπαριώτας από το ΠΑΣΟΚ και τη Δημοκρατική Συμπαράταξη, Θήμιος Δρόσος από του ΣΑΝΕΛ και ο συνάδελφος δημοσιογράφος, ο κύριος Αντώνης Διονάς, για να δούμε το μεγάλο θέμα, κυρίες και κύριοι, το θέμα εκείνο που πλήττει πριν απ' όλα και πάνω απ' όλα την οικονομικά αδύναμη ελληνική οικογένεια που βλέπει δίπλα στο δικό της παράθυρο, χωρίς να μπορεί να κάνει τίποτα, σωρούς από σκουπίδια. Βλέπει το θερμόμετρο να ανεβαίνει, αναμένουμε καύσωνα, ήδη έχουμε μπει στον προθάλαμο του καύσωνα από σήμερα, βλέπει την καθημερινότητα να γίνεται όλο και πιο δύσκολη, οσμές, τροκτικά, κατσαρίδες, ποντίκια και βεβαίως βλέπει μια σύγκρουση σε εξέλιξη, στην οποία πλέον οι αντιμαχόμενες πλευρές παίρνουν στα χέρια τους όλα τα όπλα. Λοιπόν, κύριε Μπαριώτα, πώς θα δοθεί η λύση εδώ και τώρα? Ένα-ένα. Το πρώτο είναι ότι οι εργαζόμενοι, οι συμβασιούχοι, αυτή τη στιγμή είναι όμοιροι μιας κατάστασης που δημιούργησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και έχουν δίκιο να διαμαρτύρονται, γιατί κάποιοι τους εξαπάτησαν. Πώς τη δημιούργησε, για να καταλάβει ο κόσμος? Με τις εντελώς παράνομες, τα είπε και ο Σταμάτης. Γιατί βγαίνει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και λέει αυτά είναι καθεστώτα που τα είχαν οι παλιότεροι. Και έπαιρναν συμβασιούχους και δίνανε παράταση. Έτσι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Για την οικονομία του χρόνου όμως, δηλαδή, συγγνώμη, αν το κρίνουμε. Δηλαδή, τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ που είναι το επιδικό και το επιλείψιμο? Να καταλάβει ο κόσμος. Να καταλάβω καταρχήν μια χιδέα, επιτρέψτε με εντός εισαγωγικών, αντίληψη που περνάει η κυβέρνηση, ότι επειδή οι παλιότεροι κάναν τα ίδια, ξαφνικά δικαιώνονται. Δηλαδή, αν κάποιος έχει δολοφονήσει κάποιον άλλον, να το πω χοντρά, αν το κάνω κι εγώ, δικαιολογούμαι. Δεν μπορώ να καταλάβω τι νόημα είναι αυτό το πράγμα. Τι έκανε λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ? Ένα-ένα λοιπόν. Έκανε παράνομες συμβάσεις, σύμφωνα με την απόφαση του Ελεκτικού Συνεδρίου. Ήταν γνωστό ότι οι παρατάσεις των συμβάσεων ήταν παράνομες. Είχε επισημανθεί και στη Βουλή όταν ψηφιστήκανε ότι έτσι πως πάτε θα φτάσετε σε κάποιο σημείο. Οι εργαζόμενοι είναι εξοργισμένοι όχι μόνο γιατί θα χάσουν τη δουλειά τους, γιατί δεν είναι απόλυση, είναι λήξη σύμβασης. Για να τα λέμε όλα όπως είναι. Είναι οι συμβάσεις. Ένα-ένα. Λέτε άλλο ότι η παράταση ήταν άλλο παράνομη. Άρα τι έπρεπε να γίνει? Αντί είναι τον παρατάσσουν. Άλλο, ένα, να απολυθούν. Θέλω αυτό, να καταλαβαίνει ο κόσμος. Το παράδειγμα είναι γνωστό. Το να απολυθούν. Φάνηκε στην τηλεόραση. Ο Δήμος Γλυφάδας σήμερα δεν έχει πρόβλημα. Και άκουσα με τα αυτιά μου τον Δήμαρχο Γλυφάδας να λέει ότι αγνόησα το Υπουργείο και ως όφυλα νομικά επαναπροκήρυξα τις συμβάσεις και δεν τις παρέτεινα. Το αποτέλεσμα είναι έχω 41 συμβασιούχους οι οποίοι δουλεύουν κανονικά, πληρώνονται κανονικά, σε αντίθεση με τους υπόλοιπους 10.000 οι οποίοι δουλεύανε κανονικά και δεν θα πληρωθούν ή κινδυνεύουν να μην πληρωθούν και τώρα και λόγω της εξίσου προβληματικής. Λέτε δηλαδή ότι αντί να κάνει παράταση ο ΣΥΡΙΖΑ η κυβέρνηση, όφειλε να έπρεπε να πει stop, επαναπροκυρήσω τη συμβάση. Όφειλε να επαναπροκηρύξει σύμφωνα με τον νόμο. Και έτσι απειλούσε ο κύριος Κουρλέτης τους δημάρχους. Υπάρχουν λοιπόν δύο. Έτσι, απειλούσε αν κάναν απολύσεις και κάναν νέο διαγωνισμό. Θα ήθελα να χωρίσουμε λοιπόν τα θέματα σε δύο, γιατί είναι δύο θέματα. Το ένα θέμα είναι το τι κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ με τους συμβασιούχους, που είναι ένα πολύ βρώμικο παιχνίδι εις βάρος συνανθρώπων μας, οι οποίοι και φτωχοί είναι και μεγάλα προβλήματα εισοδηματικά έχουν. Ένα είναι αυτό, στα σκουπίδια, στην καθαριότητα, στη φύλαξη. Υπάρχει μια συγκεκριμένη πολιτική, η οποία μέσω των δικαστηρίων και μέσω της κατάργησης διαφόρων διατάξεων που υπήρχαν μέχρι τώρα, οδηγείται σε μονιμοποιήσεις, υποτίθεται βίαιες. Τι κάνει, αγρεύει πελατεία δηλαδή. Αγρεύει πελατεία με τον πιο χειδαίο τρόπο. Και η ΑΝΕΛ, για να στενοχωρήσω και τον κύριο Δρόσο. ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Ένα είναι, έχουν οσμωθεί έτσι. Πρόκειται για την ίδια κυβέρνηση. Θα τον ερεθίσω λίγο. Οι ΜΕΝ χειροκροτούν τους δύο. Ο κύριος Καμένος μιλάει με τις φυλακές Αυλώνας. Και οι αριστεροί συνάδελφοι, σαν τον κύριο Θηβαίο, με μακρά ιστορία στην αριστερά, χειροκροτούν από κάτω ενθουσιασμένοι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει. Είναι ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Κυβέρνηση είναι μία, είναι δύο κόμματα τα οποία έχουν οσμωθεί σε ένα πλαίσιο. Εισάρκαν μία. Εισάρκαν μία, ακριβώς όπως το λέτε. Δυστυχώς εισάρκαν μία. Ιδεολογικά και πολιτικά πλέον. Σημασία έτσι έχει να κυβερνάει ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία. Και να, να χρεοκοπεί η χώρα. Ακούστε, αυτό έχει σημασία. Θέλω να κυβερνάτε μαζί και να χρεοκοπείτε η χώρα. Ποια είναι η διαφορά της κυβέρνησης Σαμαροβενιζέλων που λέγατε με τις. Ναι, λέω. Σημασία είναι να κυβερνάει ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία, είτε χώρια είτε μαζί, και να χρεοκοπείτε η χώρα. Αυτό έχει αξία. Μιλάμε και για πελατειακό κράτος σήμερα. Δηλαδή, έμπορε ο μόνος. Μισό. Τον capital control σε αυτές. Υπάρχει ακόμη ένα θέμα όμως. Έχουμε γενέθλια. Υπάρχει ακόμα ένα θέμα. Το ένα θέμα λοιπόν είναι τι κάνει η κυβέρνηση με τους συμβασιούχους. Αγρεύει ψήφους με τον πιο αισχρό τρόπο. Η συζήτηση σήμερα δεν είναι για την καθαριότητα. Η συζήτηση σήμερα είναι για την ψηφοθυρία. Η συζήτηση σήμερα είναι για να βολευτούν κάποιοι άνθρωποι παράνομα ουσιαστικά, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί να πάρει ψήφους. Μαζί με αυτούς τους ανθρώπους υπάρχουν άλλοι 1,5 εκατομμύριο άνεργοι.
Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η προβληματική έτσι καλώς νομικά μοριοδότηση προνομιακά δίνει σε αυτούς τους ανθρώπους το δικαίωμα να συνεχίσουν να εργάζονται, ενώ υπάρχουν 1 εκατομμύριο άνεργοι, πολλοί από αυτούς πολύτεκνοι, πολλοί από αυτούς αμαία, πολλοί από αυτούς προβληματικοί, οι οποίοι ουσιαστικά αποκλείονται. Ναι, αλλά δεν είναι λύση να έχουμε 1 εκατομμύριο ανέργους και να στείλουμε κι άλλες 10.000. Η λύση είναι, όχι, οι θέσεις είναι θέσεις. Προσθετικά. Με συγχωρείτε, η ανανέωση των συμβάσεων, η επαναπροκύνηση των συμβάσεων έφερνε τις ίδιες θέσεις. Δεν είναι καν άλλη. Το τραγικό είναι το 80% περίπου των ανθρώπων που δούλευαν θα ξαναδούλευαν. Θα ξαναδούλευαν. Πρακτικά τώρα. Με νόμιμο τρόπο προτείνει το ποτάμι. Αυτό που επιχειρούν. Ποιο ποτάμι. Αυτό που επιχειρούνταν. Δεν πειράζει. Αυτό που επιχειρείται είναι η δημιουργία ενός καθεστώτος το οποίο εκβιαστικά θα δημιουργήσει σε μία κούλπα. Αυτό είναι. Αφήστε να τελειώσω. Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με τα σκουπίδια αυτά κατά αυτά και με το τι κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ στα σκουπίδια. Να θυμίσω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στο Καματερό και ακύρωσε το έργο στο Καματερό. Να θυμίσω ότι η κυρία Δούρου ακύρωσε τα εργοστάσια ανακύκλωσης και της ΔΙΤ για την απορρόφηση των σκουπιδιών στην Αττική. Γιατί είναι κακό αυτό. Είναι κακό αυτό. Αφήστε με να το λέω. Έγκλημα δηλαδή. Αφήστε με. Γιατί εμείς πιστεύουμε ότι είναι προς όφελος των δημοτών. Ρωτήστε στα Λιώσια. Για όνομα Θεού. Ρωτήστε στα Λιώσια. Ρωτήστε στα Λιώσια. Όχι, ρωτάω παντού. Επίσης ρωτήστε. Ρωτάω παντού στην Αττική. Παρουσιάζεται συνθήκες γαλέρας. Να πούμε την αλήθεια ότι σε όλη την Ευρώπη ένα οικοσύστημα από δημοτικές εταιρείες, δημόσια παρέμβαση, ιδιωτικές εταιρείες και ΣΔΙΤ σε όλη την Ευρώπη έχουν μετατρέψει τα σκουπίδια από βάρος σε ένα ψηφιακό στοίχημα. Βγάζουν λεφτά κατά το κοινό λεγόμενο. Η Σουηδία εισάγει σκουπίδια. Αυτή η πολιτική εφαρμόστηκε όλα αυτά τα χρόνια στην Ελλάδα. Αυτό θέλετε να μου πείτε τώρα. Έτσι. Αλλά εσείς τις θάβετε όμως. Πού είναι η παλιότητα μου. Που, που σήμερα η Ελλάδα είναι μια απέραντη κομματερή και πληρώνει κάποια εκατομμύρια πρόστιμα. Ποιες πολιτικές οδήγησαν να πληρώνει η χώρα εκατομμύρια πρόστιμα. Είναι και ευθύνη σας ότι δεν υπάρχει χωροθέτημα. Λέω ποιος οδήγησε τη χώρα να πληρώνει επί δεκαετίες εκατομμύρια πρόστιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εσείς, ποιος, εσείς, τόσα χρόνια, τόσα χρόνια. Που δεν αφήνατε να κάνουμε χώρους εκτροπής. Τόσα χρόνια. Σοβαρά μιλάτε. Πάρατε την Ελλάδα μια απέραντη κομματερή. Να μην πάνε τα σκουπίδια εδώ. Μια απέραντη κομματερή κάνατε την Ελλάδα. Εσείς τα δημιουργήσατε όλα. Αναστατώσατε τις τοπικές κοινωνίες. Και πληρώνει ο ελληνικός λαός τα πρόστιμα τα δικά σας. Μπορεί να ήσταν και καμιά σημαία. Τα πρόστιμα τα δικά σας. Τα πρόστιμα επειδή, πολιτική σας. Επειδή εσείς κλείνατε τους δρόμους την Ελλάδα χωματερή και ξεσηκώνατε τις τοπικές κοινωνίες. Σε όλα τα επίπεδα. Τα σκουπίδια τα χρησιμοποιούν στις πόλεις στην Ευρώπη. Έτσι. Και εσείς κάνατε... Εσείς... Κάνατε πανασάσεις. 30 χρόνια και κάνατε την Ελλάδα χωματερή. Εσείς το κάνατε. Εσείς το κάνατε. Μονομαχία στο Ελ Πάσο. Εσείς θα κάνατε όλα αυτά. Λοιπόν, κύριε Μπαριώτα. Με τους συμβασιούχους το έχετε εντώσει το σκηνή και το Πασόκ στο παρελθόν. Σαφώς. Έβαζε κόσμο. Με συγχωρείτε. Το δημόσιο το έκανε μπαλόνι το Πασόκ, έτσι. Η συνταγματική αναθεώρηση του 4 και του 8, του 8 βασικά. Και ίσως η Νέα Δημοκρατία έχει αξίδες που δεν ξύλωσε αυτό το καθεστώς, που είχε δημιουργήσει το Πασόκ. Όποιον μιλούσε ελληνικά και όποιον δεν μιλούσε, τον διόρισε το δημόσιο. Η Νέα Δημοκρατία, όσον αφορά του συμβασιούχου, το αμαρτωλό καθεστώς των συμβασιούχων. Μα τα βρήκε, τα κληρονόμησε η Νέα Δημοκρατία. Και βρέθηκε μπροστά σε κοινωνικό πρόβλημα η κυβέρνηση. Τους προσέλαβε, ήμασταν όλοι. Τους προσέλαβε το Πασόκ αφιδώς, έβαζε κόσμο. Πάρε Ολυμπιακή, πάρε δημόσιο. Δεν είπε όχι κανένας. Τους προσέλαβε και ο κ. Παυλόπουλος. Χαίρομαι. Ο οποίος θα μείνει στην ιστορία πριν για τον Μα το βρήκε το πρόβλημα ο Παυλόπουλος. Ο Παυλόπουλος το βρήκε το πρόβλημα. Βρήκε 180.000 ανθρώπους στον δρόμο ο Παυλόπουλος. Τους προσέλαβε όλους. Δεν ρίχνω στον Παυλόπουλο τώρα. Χαίρομαι που ομολογείτε όλοι το πρόβλημα. Εσείς τον ψηφίσατε. Πολύ χαίρομαι. Το Πασόκ πάντως ήταν πρωταθλητής στη δημιουργία του προβλήματος. Για να τα λέμε όλα. Για να μην ξεχνάμε. Δεν τον ψήφισα εγώ. Εγώ ψήφισα τον κύριο Λεβιζάτο. Λοιπόν, ένα-ένα. Εντάξει, για να τα λέμε όλα. Και μάλιστα το ψηφίσατε με στεντόρια φωνή και καμάρι. Και 150. Μα δεν φταίει ο Παυλόπουλος τώρα. Αλλά το 2000. Περιμένει ο κύριος Δρόσος. Ο Παυλόπουλος και ο ΣΥΡΙΖΑ. Για όλα φταίει κάποιος άλλος. Για όλα φταίει κάποιος άλλος στην υπηρετική προσέγγιση που έχετε για την πολιτική. Φταίτε κι εσείς, φταίμε κι εμείς, φταίνε και οι άλλοι, λέει η παροιμία. Όταν φτάσουμε στην οριμότητα να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας, θα είναι καλά. Εγώ αναλαμβάνω τις ευθύνες. Υπάρχουν ευθύνες του Πασόκ και βαριές. Όμως το 8 πέρασε μια συνταγματική αναθεώρηση μαζί τα δύο κόμματα, τα επάρατα, τα κακά, που δεν ήταν τότε στην κυβέρνηση μαζί, η οποία έβαλε φραγμό. Και αυτό το φραγμό βρήκατε μπροστά σας σήμερα και την πατήσατε όπως την πατήσατε. Όντως, αυτό έτσι, είναι γεγονός. Γιατί αυτό κάποια στιγμή γεγονός. Τα κόμματα που αμαρτήσανε γυρίσανε και είπανε δεν πάει αλλιώς, δεν πρέπει να το κόψουμε αυτό και το πέρασαν στο Σύνταγμα. Όπως πέρασαν και το ΑΣΕΠ στο Σύνταγμα, το οποίο το ευτελίζει
η τροπολογία η σημερινή, γιατί το αναγκάζει να παρανομήσει έτσι πως την περάσατε σήμερα. Για να τα λέμε και αυτά. Ένα αυτό. Ένα με τα σκουπίδια. Επίσης, ακούω εδώ αυτή την ιδεολειπτική, την απίστευτη ιδεοληψία, ιδιωτικό εναντίον δημοσίου. Δεν υπάρχει πουθενά στην Ευρώπη. Υπήρχε την εποχή που υπήρχε η Σοβιετική Ένωση, το δημόσιο με τον τρόπο αυτό έχει καταρρεύσει. Γελάτε. Αλλά τι να κάνω τώρα, επειδή δεν έχετε καταλάβει ακόμα την κατάσταση. Δεν έχω καταλάβει. Με αυτό το πράγμα. Πηγαίνετε στο Βερολίνο, έχει πέσει και το τείχος. Είμαστε αλλού. Όλη η Ευρώπη λοιπόν χρησιμοποιεί μεικτές μοντέλα. Τι ωραίες συζητητές όλοι. Περιμένω τώρα δρόσο να ακούσω. Και τις χρησιμοποιεί ανάλογα με το συμφέρον το κοινωνικό. Και το συμφέρον των πολιτών. Όταν συζητάμε για τα σκουπίδια και για οτιδήποτε άλλο, πρέπει να συζητάμε για το συμφέρον του πολίτη. Το συμφέρον του πολίτη λέει ότι. Και μια διαδικασία με συμβάσεις έργου με τον ιδιωτικό τομέα. Εγώ λέω λοιπόν ότι τα σκουπίδια πρέπει να μαζεύονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, στην καλύτερη δυνατή τιμή και αρμόδιος να αποφασίσει ποιος είναι αυτός ο τρόπος. Είναι ο δήμαρχος. Είναι ο εκάστοτε δήμαρχος. Σαφής. Μπορεί να είναι ιδιώτης, μπορεί να είναι ΣΔΙΤ, μπορεί να είναι 100% δημόσιο. Ο Δήμος. Όπως λέτε, υπάρχει απόφαση της ΚΕΔΕ που λέει: παιδιά, αφήστε μας να κάνουμε τη δουλειά μας όπως ξέρουμε. Υπάρχουν δήμοι οι οποίοι δουλεύουν εξαιρετικά καλά μόνο με ιδιώτες. Υπάρχουν δήμοι που δουλεύουν πάρα πολύ καλά μόνο με δημόσιο. Μες. Και υπάρχουν και δήμοι οι οποίοι, όπως είπε ο κ. Μπουτάρης σήμερα το πρωί, ένα εξαιρετικό παράδειγμα και θα κλείσω. Ο Δήμος Επανομής που ο κ. Κουρλέτης δεν ξέρει που πέφτει. Έχει κάθε Σαββατοκύριακο 70 με 80.000 λουόμενους στις παραλίες. Τα Σαββατοκύριακα μόνο. Και πρέπει να τις καθαρίσει. Και ζητάει το πολύ λογικό να έχει δημόσιο. Σύστημα αποκομιδής σκουπιδιών για το Δήμο, για τους οικισμούς και να μπορεί να παίρνει κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο ένα ιδιώτη του καθαρίζει παραλίες. Πού είναι το πρόβλημα. Γιατί όχι, λέτε. Αν το θεωρεί ανταποδοτικό και τον βολεύει, πού είναι το πρόβλημα. Στο κάτω-κάτω της γραφής, οι πολίτες πληρώνουν, ο Δήμος το διαχειρίζεται και αν δεν το διαχειρίζεται καλά, οι πολίτες τον εξουστρακίζουν. Το ταβαντζιλίκι της Γενικής Κυβέρνησης που έχει να κάνει μόνο αμυγός με ιδεοληψίες και ψηφοθυρία, πρέπει να σταματήσει. Λοιπόν, αφήσουμε τους Δήμους. Το πλαίσιο είναι ψηφισμένο, να το πω και κύριε αυτό. Δρόσο. Το πλαίσιο είναι ψηφισμένο από τον Καλλικράτης, από την κυβέρνηση του Παπανδρέου, το οποίο επιτρέπει στους Δήμους να κάνουν και το ένα ή και το ένα ή το άλλο ή ό,τι θέλουν. Υπάρχει το πλαίσιο, ας το αφήσουμε να λειτουργήσει λοιπόν. Κύριε Δρόσο, τι είπε τον ταβαντζιλίκι της Γενικής Κυβέρνησης, εμπροκειμένου του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό εννοεί, που έχει να κάνει με ιδεοληψίες και αιμονές που αφορούν την δίθεν αντίθεση ιδιωτικού δημοσίου τομέα, το θέμα της μονιμότητος και ούτω καθεξής, πρέπει να σταματήσει. Λοιπόν, εσείς τώρα εδώ που τα λέμε, να το πω με τρυφερότητα και με φιλική διάθεση, είστε δεξιούλιδες. Γιατί δεν μπαίνετε μπροστά να λυθεί αυτή η υπόθεση. Το υποκοριστικό μου άρεσε, το κρατάω. Το λέω με τρυφερότητα, με πολιτική τρυφερότητα. Δεν αποδέχομαι καταρχάς το υποκοριστικό. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό είναι αυτονόητο. Δεύτερον, ούτε υπερθετικό, ούτε υποκοριστικό. Δεξιότατη ήθελα να πω. Μιλάω απλώς για μια κοινή αντίληψη γύρω από τα ζητήματα. Οι θέσεις μας είναι ξεκάθαρες. Είμαστε ένα κίνημα δημοκρατικό, με σαφείς πατριωτικές και κοινωνικές αναφορές. Ωραία, στο συγκεκριμένο. Που κινούμαστε, όχι, για να απαντήσω στο συγκεκριμένο, που κινούμαστε στο χώρο της κεντροδεξιάς, έχοντας στοιχεία έντονα και από την πατριωτική κεντροαριστερά. Αυτά τα έχουμε πει κατ' επανάληψη. Σαφές έχουμε το δικαίωμα και το του στίγμα. Ιδεολογικού και πολιτικού αυτοπροσδιορισμού για να τελειώνουμε λοιπόν, με αυτό το σημείο και συνεργαζόμαστε με τον ΣΥΡΙΖΑ στο πλαίσιο της συγκυβέρνησης αυτής, έχοντας συγκεκριμένους προγραμματικούς πολιτικούς άξονες, τους οποίους έχουμε τονίσει κατ' επανάληψη. Θα επιχειρήσω μια σύντομη και ψύχρεμη προσέγγιση ενός σοβαρού ζητήματος χωρίς να μπω σε αντιπαραθέσεις και να υψώσω τον τόνο. Χρήσιμες είναι οι αντιπαραθέσεις. Πολλές φορές. Ασφαλέστατα. Πόλεμος πατήρ πάντων, Ηράκλειο. Και μέσα από τις αντιθέσεις πολλές φορές, αρκεί να γίνονται σε πλαίσιο ευπρέπειας σοβαρότητας. Η διαλεκτική περίφημη. Και διαλεκτικής βεβαίως, αυτή είναι η διαλεκτική. Πάμε λοιπόν. Έτσι. Μπορεί να υπάρξει και η σύνθεση. Πάμε. Πρόκειται για ένα σοβαρό και χρόνιο πρόβλημα, το οποίο κατά τη γνώμη μου έχει δύο πτυχές. Συνδέεται αφενός με την υποστελέχωση των ΟΤΑ και αφετέρου με τις διαδικασίες πολιτικής ομοιρίας μιας ομάδας εργαζομένων επί σειρά ετών. Αν και διαπιστώνω σήμερα ότι κόμματα τα οποία εξέφρασαν αυτή την πολιτική αποποιούνται των ευθυνών τους.
Μα το 15 προσλήφθηκαν, κύριε Δρόσο. Το 15 προσλήφθηκαν. Δεν ήμασταν κυβέρνηση εμείς το 2015. Είναι μια διαδικασία ετών. Ακούστε τι θα πω. Τι δεν πρόκειται όμως. Λέει συγκεκριμένα το 15 προσλήφθηκαν. Το 15 προσλήφθηκαν. Δηλαδή είναι δημιούργημα του ΣΥΡΙΖΑ το πρόβλημα. Παράνομες παρατάσεις είναι αποφάσεις που λένε και του Βερναρδάκη. Πρώτη φορά πήγανε στη δουλειά το 2015. Αποτέλεσμα, θα μιλήσω και γι' αυτό. Πολιτικών των προηγούμενων κυβερνήσεων. Δεν θα υπεραμεινθώ σε μα καμία περίπτωση. Αφού συγκεκριμένοι το 15, λέει ψέματα δεν τώρα. Θα υπεραμεινθώ. Το 15 προσλήθηκαν. Να μιλήσω. Δεν είναι μόνο το 15, είναι και παλαιότερα. Αυτούς που συζητάμε είναι το 15, που κάνουν απεργία είναι το 15. Δεν θα υπεραμεινθώ σε καμία περίπτωση και λανθασμένων, αν μου επιτρέψετε, και λανθασμένων πολιτικών επιλογών αυτής της κυβέρνησης. Έχω κανένα λόγο αυτή τη στιγμή να βγω υπέρμαχος κάποιων προβλημάτων, όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει να βρεθεί μια λύση. Πώς? Γιατί ακούω. Το πρόβλημα αυτό θέλει να ακούσει ο κόσμος. Άπτεται καλή απολογισμή του δημοσίου συμφέροντος. Α, μπράβο. Και μάλιστα σε μια περίοδο και αφορά την υγεία των πολιτών και την υγιεινή της πόλης και όχι μόνο. Προλαβαίνεται την υγεία των πολιτών. Έτσι, μπράβο. Θέλω να πιστεύω. Και την εικόνα της χώρας. Θέλω να πιστεύω. Το Euronews, κυλιόμενα ρεπορτάζ από τους αρχαιολογικούς τόπους με τα βουνά των σκουπιδιών. Λέει, κοιτάξτε την Ακρόπολη, τι ωραία θέα έχει μέσα από τα βουνά των σκουπιδιών. Το Euronews. Όλη την ημέρα να σήμερα. Να ολοκληρώσω, κύριε Παναγιώτοπουλε. Ναι, βεβαίως. Πιστεύω, λοιπόν, ότι η κυβέρνηση με την βελτιωμένη πρόταση μετά από την συζήτηση των εκπροσώπων των εργαζομένων της ΠΟΕΟΤΑ με τον Πρωθυπουργό επιχειρεί να δώσει μία λύση ρεαλιστική και εφαρμόσιμη στο πρόβλημα. Γιατί δεν τη δέχονται οι εκπρόσωποι των απεργούντων? Ασφαλέστατα. Από την πλευρά των εκπροσώπων συγκεκριμένων παρατάξεων. Φταίει όντως η Νέα Δημοκρατία? Επιβάλλεται, θα μιλήσω γι' αυτό. Προσπαθούν να επιτύχουν το καλύτερο δυνατό. Και αυτό τι σημαίνει? Μα εμείς δεν τους λέμε το καλύτερο από αυτούς. Μονιμοποίηση. Θα απαντήσω και εμείς δεν είπαμε μονιμοποίηση. Θα μιλήσω στη συνέχεια. Το αντίθετο. Τι λέει λοιπόν η κυβέρνηση? Πάμε στον ΑΣΕΠ. Μάλλον σας διευκολύνει μέσα από ένα διαγωνισμό. Αυτό λέω. Δεν λέει μονιμοποίηση. Αν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ θα έλεγε μονιμοποίηση στην αντιπολίτευση. Τώρα δεν λέει Νέα Δημοκρατία. Μάλλον διευκολύνει την κυβέρνηση. Με αυξημένη μοριοδότηση και χωρίς όριο ηλικίας. Και έρχεται η Νέα Δημοκρατία από την άλλη πλευρά και περί άλλα την βάζει. Και πιστεύω, και το λέω με την ευθύνη των λόγων μου, ότι πίσω από την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας υποκρύπτεται ατζέντα ιδιωτικοποίησης. Όπα, δηλαδή? Ατζέντα παραχώρησης των υπηρεσιών καθαριότητας των Δήμων στους ιδιώτες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και δεν είμαι εγώ εκείνος που έχω ιδιοληψίες πάνω σε τέτοια ζητήματα, αλλά όπως πολύ εύστοχα είπατε προηγουμένως, σε συνθήκες εργασιακές εξαιρετικά άσχημες, οι οποίες δεν είναι αποτέλεσμα της πολιτικής της σημερινής κυβέρνησης. Ναι, υπάρχει κυβέρνηση, είναι αποτέλεσμα, το εργατικό δίκαιο, είναι αποτέλεσμα, να στείλει το σώμα των μνημονιακών πολιτικών, από τα ασφαλιστικά ταμεία. Δηλαδή αυτοί που δουλεύουν στα αεροδρόμια, σε αεροδρόμια κτλ. Τι γίνεται? Κύριε Σταμάτη, με όλο το σεβασμό αυτό και λέει, εκτίμηση, όμως να σε διακόψω. Αυτοί που είναι στα αεροδρόμια κτλ. Και να συνεχίσω. Σε υπουργεία υπάρχουν. Σε υπουργεία. Επιχειρείται λοιπόν στο συγκεκριμένο ζήτημα μία λύση κατάλοιπα μίας κατάστασης, η οποία δεν αντιμετωπίζεται εύκολα. Επιχειρείται λοιπόν να δοθεί μία δίκαιη, ρεαλιστική και εφαρμόσιμη λύση και να θεραπεύσει προβλήματα ετών στο συγκεκριμένο τομέα. Θα περιμέναμε και ο κόσμος υποφέρει, τουλάχιστον από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και από την πλευρά της συνδικαλιστικής παράταξης της ΔΑΚΕ να τηρήσει μία πλέον υπεύθυνη στάση. Κύριε Δρόσο μου, η κυβέρνηση κυβερνάει, δεν κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Και η κυβέρνηση κάνει συγκεκριμένη πρόταση
κύριε Παναγιώτοπουλο. Τι κυβερνάει. Τι είναι πρόταση, την χαρακτήριση. Ψηφίστε τον νόμο, εσύ. Σαφή. Μα ρωτάτε, μα ρωτάτε. Του ψηφίσατε. Εμεί στα μάτια, επιτρέψτε μου. Τη λύση. Ρεαλιστική και εφαρμόσιμη. Είχαμε τη λύση. Αυτοί οι άνθρωποι κινδυνεύουν να ξεχάσουν. Οι άλλοι να τα πείτε. Προσέξτε. Πείτε τα ενώ θα είχαν απολυθεί εδώ και καιρό. Υπάρχει ένα πρόβλημα, κύριε Παναγιώτοπουλο. Θα παρασυρθώ σε αντιπαράθεση με κραυγέ. Μιλάω ρεαλιστικά, ψύχρεμα και διατυπώνω την άποψή μου. Και ποιο πιστεύω, κύριε Αναλέω. Πρέπει να έχει και μία βάση αυτό το πράγμα. Για μένα έχει βάση. Μπορείτε εσείς να έχετε διαφορετική το, άποψη. Το πρόβλημα που θα έπρεπε να προστατευτεί οι εργαζόμενοι, ποιο είναι. Στο να πλαίσιο της δημοκρατίας, ότι θα Σταμάτη, πληρωθούν τα δεδουλευμένα. Είναι που το έχετε περάσει στον τόκο. Λοιπόν, εγώ είπα, συγκεκριμένα πράγματα. Αλλά κύριε Μπαριώτα, επειδή τελειώνει ο χρόνος. Εσείς είστε εναντίον του ιδιωτικού τομέα. Εγώ είπα, έχω ξεκάθαρες απόψεις. Δεν είπα εγώ τέτοιο πράγμα και το διευκρίνησα προηγουμένως. Μίλησα για τον συγκεκριμένο τομέα και για συγκεκριμένες συνθήκες απόρρια γαλέρες. Συγκεκριμένων πολιτικών. Κάνουν. Κοιμούνται. Να μιλήσω, κύριε Παναγιώτοπουλε. Κλείνουμε, ελάτε. Έτσι. Δεν θα αφήσω όμως αναπάντητα, γιατί εδώ τοποθετήθηκα ευθέως και δεν θα αφήσω αναπάντητο και ένα θέμα το οποίο έθεσε προηγουμένως ο κύριος Μπαριώτας, ο οποίος αναφέρθηκε στον πρόεδρό μας, τον Πάνο Καμένου. Πάνος Καμένος βεβαίως ελάτε, δεν έχει πάνω ανάγκη καμιάς υποστήριξης. Με την καταλυτική απάντησή του στη Βουλή χθες έναντι της αήθους επίθεσης του Άδωνη Γεωργιάδη έδωσε συγκεκριμένα στοιχεία. Και αν συνεχιστεί αυτή η διαδικασία, τα στοιχεία τα οποία θα έλθουν στο φως της δημοσιότητας επί της ουσίας του προβλήματος, επαναλαμβάνω, επί της ουσίας του προβλήματος, για τίποτα άλλο, για θα είναι... Θα είναι καταλυτικά. Όπο, διότι όπα, εδώ έχουμε να κάνουμε. Αυτό είναι υπαινιγμός. Με ένα κέριο θέμα. Κανένας υπαινιγμός. Καθαρές κουβέντες. Ένα κέριο θέμα. Όπα. Που άπτεται της ελληνικής δεν κοινωνίας. Δεν είναι ένας βουλευτής. Και βεβαίως, και βεβαίως θα το λύσει ο Καμένος. Έχει σχέση όχι δικαιοσύνη, με το, Καμένος θα το με το μέγα θέμα των ναρκωτικών. Το όργανο είναι ο λαός πάνω που είναι η μεγάλη πληγή της ελληνικής κοινωνίας. Ασφαλέστατα κάνει και μια εισαγγελία ο Καμένος να καλεί εκεί για ανάκτηση. Σε τέτοιες διαδικασίες. Και κάτι άλλο. Ένα άλλο. Δεν μπορώ να τα αφήσω αναπάντητο. Γιατί έχει προέκταση. Κυριάκος Μητσοτάκης. Η βία προέρχεται αποκλειστικά από την αριστερά. Θέμα τεράστιο. Τι σημαίνει αυτό? Απενοχοποίηση και νομιμοποίηση πλήρη της Χρυσής Αυγής. Ξεπέρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτό και την θεωρία των δύο άκρων δυστυχώς του Χρύσανθου Λαζαρίδη και πολύ περισσότερο. Τι λέτε τον τώρα, κύριο Παρτάκο. Σοβαρά, ένα λεπτό, κύριε Παναγιώτοπουλε. Τα στοιχεία είναι καταλυτικά. Εκπομπή, τα στοιχεία είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν. Απαντήστε. Απαντήστε. Ακούτε να δείτε. Η απόσταση του δημοκρατικού. Η απόσταση. Ένα λεπτό. Η απόσταση του δημοκρατικού φρονήματος του Μητσοτάκη βρίσκεται παρασάγκες από το Καμένο. Καλά, αφήστε τα αυτά. Που σας λέω. Ο κύριος η πράξη δίνει τον άντρα. Αυτός που έβγαζε βιβλία για την 17 Νοέμβρη. Καλά, καλά. Παιδί και ούτε να μιλάει, ούτε και ούτε να μιλάει. Αφήστε αυτή την καραμέλα. Είναι καραμέλα πολυκυρισμένη και έχει λιώσει τα δικαιώματα πολλών. Είσαστε πολύ ζωηροί συζητητές και ενδιαφέροντες. Αφήστε τα αυτό. Κλείσαμε, κύριε. Βρίσκεται σε προμαρξιστικά επίπεδα αριστερισμού. Κλείσαμε, κύριε. Σπύρος Κουτζάνης, Μάκης Κουρής. Τελειώσαμε. Με μια άλλη σύνδεση, με την ίδια σύνδεση ένα άλλο βράδυ. Κύριε, τελειώσαμε. Συγχρεμία. Καλό βράδυ. Σπύρος Κουτζάνης, Μάκης Κουρής και επανερχόμαστε. Με τα νεότερα αύριο στις 9. Καλό σας βράδυ.